Τα συγχαρητήρια κρατούν πολύ λίγο. Τα παραμερίζει η συνέστηση του εγχειρήματος. Δεν κρύβουν οι άνθρωποι του Δήμου Πατρέων ότι αν η ανάληψη των παράκτιων μεσογειακών αγώνων ήταν δύσκολη, η διοργάνωση είναι ακόμα δυσκολότερη. Από εδώ και πέρα φυσικά είναι τα δύσκολα που λένε στο χωριό μου. Πρέπει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υλοποιήσει την έγγραφη θέσμευσή της για την επιχορήγηση των εξόδων και του κόστους της κατασκευής των αθλητικών υποδομών, αλλά υπάρχει φυσικά και το πρόβλημα της συντήρησής τους για τη λειτουργία τους και την απόδοση δωρεάν στο λαό και στην νεολαία της πόλης μας. Είναι ζητήματα που τα μελετάει η Δημοτική Αρχή. Θα χαράξουμε μια συγκεκριμένη τακτική, θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η πόλη μας μέσα από αυτή την διοργάνωση να βγει με περισσότερες αθλητικές υποδομές. Έχει και σαφείς κινδύνους. Ήδη στον ορίζοντα διαφάνηκαν τα πρώτα σημάδια. Ο λόγος για τους αυτοπροτινόμενους. Τα στελέχη δηλαδή που σπέβδουν να δηλώσουν διαθέσιμοι για αξιοποίηση στον οργανωτικό φορέα. Και κίνδυνοι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές υπάρχουν. Είναι φυσιολογικό. Είμαστε σε μία ετοιμότητα, σε μία επαγρύπνηση. Την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει μπροστά της έναν αντίπαλο που δεν περίμενε. Μία σωρευμένη καχυποψία στην κοινωνική περιοχή, στην οποία κατ' εξοχήν απευθύνεται. Μιλάμε λοιπόν για την προκατάληψη των πολιτών εναντί των διοργανώσεων αθλητικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος και της πεποίθησης ότι πρόκειται για φάμπρικες, από τις οποίες κάποιοι κερδίζουν. Όποιος έχει το πεπόνι έχει και το μαχαίρι και φυσικά έχει και την ευθύνη. Νομίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε στην ευθύνη σαν Δημοτική Αρχή. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ό,τι κάνουμε θα είναι υπό τη γνώση του πατραϊκού λαού και των αθλητικών φορέων και των υπολείπων φορέων της πόλης μας. Αυτό είναι το όπλο μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε στα υπόγεια ούτε στα με κλειστά τα φώτα να παίρνουμε αποφάσεις. Ωστόσο η πόλη είναι έτοιμη να διοργανώσει τους αγώνες και όπως λένε θα τα καταφέρει.